Πάμε τώρα, παραμένουμε μάλλον στο ίδιο θέμα, να καλησπερίσουμε αμέσως τον κύριο Τάσο Βλησίδη, μέλος του ΠΑΜΕ Εκπαιδευτικών στον Εύρο. Καλησπέρα σας, κύριε Βλησίδη. Μαζί μας και ο συνάδελφος Δημοσθένης ο Δούκας. Απόφαση της ΟΛΜΕ σήμερα ήταν με ψήφους 9 υπέρ και 2 κατά για 24 ώρες απεργίας στις 17 Μαΐου και εν συνεχεία επενθύμερη απεργία από τις 20 Μαΐου και μετά, κύριε Βλησίδη. Αυτές οι δύο ψήφοι, παρακαλώ. Έλα, με ακούτε? Ναι. Σας ακούω, εσείς με ακούτε? Ναι. Ωραία, αυτές οι δύο ψήφοι λοιπόν. Κύριε Βλησίδη, αν δεν με ακούτε. Ναι, μια στιγμή λίγο, όχι, εντάξει, πέστε μου, οι δύο ψήφοι ρωτήσατε. Ναι, οι δύο ψήφοι ήταν ψήφοι. Του ΠΑΜΕ. Του ΠΑΜΕ. Εκπαιδευτικών. Που σημαίνει ότι εσείς διαφωνήσατε με την διεξαγωγή της απεργίας κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, έτσι. Με τη συγκεκριμένη μορφή, ναι. Κατατέθηκε από το ΠΑΜΕ Εκπαιδευτικών πρόταση για 48 ώρες απεργία Πέμπτη και Παρασκευή με γενικές συνελεύσεις τη δεύτερη μέρα. Σε αυτό το διάστημα να επιδιωχθεί η μεγαλύτερη δυνατή, το μεγαλύτερο δυνατό μέτωπο για να ανατραφούν μια σειρά μέτρα που σχετίζονται με την δημόσια εκπαίδευση και όχι μόνο φυσικά. Μάλιστα, η βασική σας διαφωνία δεν είναι μόνο λοιπόν... το θέμα της αύξησης του ωραρίου, είναι μια σειρά ζητήματα που αυτή την περίοδο και με το πολυνομοσχέδιο αλλά και με, άλλα νομοσχέδια, και με άλλους νόμους έχουν περάσει. Οι απολύσεις γενικά στο δημόσιο. Κύριε Βλησίδη, η βασική σας διαφωνία. Μ' ακούτε? Η ναι, ναι. Βασική σας διαφωνία έχει να κάνει με διαφορετικούς λόγους από αυτούς που τέλος πάντων παρουσιάζει η κυβέρνηση, ότι πρέπει εν πάση περιπτώσει να διεξαχθούν οι εξετάσεις κανονικά και γιατί δεν δικαιούται κανείς να παίζει με την αγωνία των παιδιών. Δεν διαφωνείτε ως προς αυτό? Αυτό σίγουρα, ναι. Διαφωνείτε και ως προς αυτό? Ναι, κοιτάξτε, επιδιώκουμε, πρέπει να επιδιώξουν οι εκπαιδευτικοί, αυτή είναι η εκτίμηση του ΠΑΜΕ, ναι. Από κοινού με γονείς, μαθητές και τους υπόλοιπους εργαζόμενους να αντιπαλέψουν τα μέτρα, τους νόμους, όλα αυτά τα οποία περάσαν με τον τελευταίο νόμο και με προηγούμενους και σχετίζονται με το νέο σχολείο, το σχολείο της αγοράς, που σχετίζονται με την αξιολόγηση του σχολείου, του εκπαιδευτικού, που είναι κάτι αρνητικό για τη χειροτέρευση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, που σχετίζονται με την περικοπή των δαπανών για τα σχολεία, για την εκπαίδευση. Και με χίλια δυο άλλα πράγματα. Αλλά κύριε Βλησίδη, όμως ένα λεπτό λίγο, γιατί το ξέρουμε την άποψη του ΠΑΜΕ για την κριτική. Και τα αιτήματα της απεργίας είναι γνωστά. Όμως λίγο θέλω εγώ να εστιάσω τη διαφοροποίηση, αν είναι έτσι, του ΠΑΜΕ για το ποιος πληρώνει το μάρμαρο αν γίνουν οι απεργίες όπως θέλει η πλειοψηφία της ΟΛΜΕ την ημέρα των πανελλαδικών εξετάσεων. Εκείνο με ενδιαφέρει εμένα να καταλάβω. Το ΠΑΜΕ θεωρεί, αν καταλάβαμε ναι, μισό λεπτό να τελειώσω το ερώτημά μου. Μάρμαρο το πληρώνει. Ένα λεπτό να τελειώσω το ερώτημά μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι, ένα λεπτό. Με ένα λεπτό για να καταλάβω και εγώ τελικά, ναι, αν διαφοροποιήσετε ναι, σε συγκεκριμένο ναι, θέμα. Ναι. Θεωρεί το ναι, ΠΑΜΕ ότι μια απεργία κατά τη διάρκεια των πανελλαδικών εξετάσεων την πληρώνουν τα παιδιά των φτωχών οικογενειών, τα παιδιά τα οποία, οι μαθητές οι οποίοι αγωνιούν ένα χρόνο να δώσουν εξετάσεις και βάζουν ουσιαστικά τα παιδιά απέναντι σας? Εσείς δεν διαφοροποιήσετε, αυτό με ενδιαφέρει κυρίως. Και ναι, να μην δεν γίνει απεργία. Τα παιδιά να είναι απέναντί μας, ούτε οι γονείς. Η λαϊκή οικογένεια γενικά. Άρα θεωρείτε λάθος την πλειοψηφία της απόφασης, την πλειοψηφία που έλαβε η ΟΛΜΕ. Γι' αυτό και δεν ψηφίσαμε. Ναι, τη θεωρείτε λάθος. Ψηφίσαμε την απεργία διαρκείας που τη θεωρούμε ένα τυχοδιοκτισμό με μια σειρά αρνητικά για τη συνέχιση του αγώνα. Θέλουμε ο αγώνας να είναι σοβαρός, να είναι μετοπικός, να έχει την αποδοχή της κοινής γνώμης και αυτό το παλέψαμε όλο το προηγούμενο διάστημα εμείς αν πάμε με όλες τις ελλείψεις που παρουσίασε το γενικότερο, η πλειοψηφία του συνδικαλιστικού κινήματος με ευθύνη όλων των παρατάξεων και της ΠΑΣ και της ΔΑΚΕ και ωραία, των παρεμβάσεων και του ΣΥΡΙΖΑ. Κατανοητό κύριε Βλησίδη. Ο κύριος Αρβανιτόπουλος. Μ' ακούτε, σας ναι, παρακαλώ. Ο ναι, κύριος ναι, Αρβανιτόπουλος ναι, δήλωσε πως η κυβέρνηση οφείλει να διασφαλίσει το δημόσιο συμφέρον την ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή των εξετάσεων. Υπενήχθηκε αμέσως πλην σαφώς επιστράτευση των καθηγητών. Αυτό σας βρίσκει σύμφωνο εσάς? Τι θα κάνετε, θα το καταγγείλετε αν το κάνει η κυβέρνηση? Έχει πάρει πολλές φορές αντιλαϊκά, αντιδημοκρατικά μέτρα. Θα είναι ένα ακόμα αν προχωρήσει αυτή την κατεύθυνση και το συνδικαλιστικό κίνημα με πείσμα πρέπει να αντιπαλέψει αυτό το ενδεχόμενο. Δεν πρέπει να εφησυχάσει, δεν ξέρω, ακούγοντας και τον πρόεδρο της ΟΛΜΕ, λες και παρακαλούσε μια τέτοια λύση. Ναι. Εμείς δεν παρακαλάμε για τέτοια λύση. Εσείς δηλαδή να λέτε τώρα, με συγχωρείτε. Εσείς δηλαδή λέτε να τώρα. Αντιπαλέψει, γιατί κύριε Βλησίδη, αντιδημοκρατικό. Κύριε Βλησίδη, εσείς λέτε ναι, τώρα
να μην γίνει απεργία κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, αλλά όχι και να επιστρατεύσει η κυβέρνηση τους εκπαιδευτικούς απεργούς. Και μάλιστα σας λέτε, από ό,τι κατάλαβα, να μην δώσετε ευκαιρία στην κυβέρνηση να φανεί ότι επιβάλλει την τάξη, και θεωρείτε επίσης, από ό,τι κατάλαβα, ότι ο πρόεδρος του ΟΛΟΜΕ λέει ανακουφίστηκε με την επιστράτευση, γιατί λέει τουλάχιστον ουφ, θα γλιτώσουμε τα δύσκολα και θα πάμε σαν ήρωες πίσω. Ναι, αυτή την εκτίμηση έκανα όταν τον άκουσα να κάνει δηλώσεις. Δηλαδή, ερμηνεύω αυτό που είπατε. Την απεργία ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ. Μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε Βλεσίδη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο 27% ανήλθε το ποσοστό ανεργίας το Φεβρουάριο, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. Σύμφωνα με τα αναθεωρημένα στοιχεία της Ελστάτ, τον Ιανουάριο το ποσοστό διαμορφώθηκε στο 26,7% και όχι στο 27,2% που είχε αρχικά ανακοινωθεί. Το Φεβρουάριο του 2012 ήταν 21,9%, περίπου 22%. Από το Εργατικό Κέντρο Ευρώ επισημαίνουν πως οι αριθμοί είναι ακόμη μεγαλύτεροι και αναμένεται να αυξηθούν ακόμη περισσότερο τους επόμενους μήνες. Σε 1.320.189 ανθρώπους ανέρχονταν το Φεβρουάριο του 2013 οι άνεργοι Έλληνες, αγγίζοντας σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή το αστρονομικό ποσοστό του 27%. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της πολιτικής που εφαρμόζεται από την τρικομματική κοινοπραξία της Τρόικα στην Ελλάδα σήμερα. Βέβαια έρχονται και τα χειρότερα. Εάν λοιπόν η Ελστάτ λέει για 27%, εμείς μπορούμε να πούμε με τα βεβαιότητας ότι το ποσοστό ξεπερνάει τα 30. Αν πάρουμε ένα παράδειγμα τον δικό μας νομό, ο οποίος δεν διαφέρει σε τίποτα όσον αφορά την ανεργία με τους υπόλοιπους νομούς της Ελλάδος, το ποσοστό αγγίζει και το 35%. Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους και δείχνουν πως η ανάπτυξη για την οποία μιλούν οι κυβερνώντες βρίσκεται μόνο στο μυαλό τους, υπογράμμισε ο κύριος Φουτσιτζής. Η δημοκρατία δεν υπάρχει με νομοθετικές ρυθμίσεις μέσα σε μία νύχτα στα κρυφά. Λοιπόν, αυτά έχουν πιέσει τον Έλληνα εργαζόμενο, ο οποίος έχει περιέλθει σε κατάσταση όχι απλής φτώχειας, αλλά θα έλεγα καταραμένης φτώχειας. Τι πρέπει και τι μπορεί να γίνει. Βέβαια, αν μιλάμε για ανάπτυξη, αυτή που βλέπει και οραματίζεται ως τορνάρας με τον Σαμαρά, μάλλον μόνο στο όνειρό τους την βλέπουν, μόνο αυτή. Αυτή δεν υπάρχει. Άλλωστε, ανάπτυξη δεν μπορεί να έρθει με μειώσεις μισθών, διότι όταν υπάρχει μειώση μισθού, υπάρχει και μειώση της κατανάλωσης. Άρα δεν παράγουμε τίποτα, δεν καταναλώνουμε, δεν ξοδεύουμε, άρα δεν υπάρχει η κίνηση του ευρώ. Τα εργατικά κέντρα ανά τη χώρα επισημαίνουν πως αυτοί οι αριθμοί δεν αντικατοπτρίζουν τα πραγματικά ποσοστά ανεργίας, τα οποία θεωρούν ακόμη ψηλότερα. Φοβούνται δε πως η κατάσταση όχι μόνο δεν θα βελτιωθεί, αντιθέτως πως στρατιές των ανέργων θα πληθαίνουν μέρα με την ημέρα. Τα ποσοστά για να γίνουν ανθρώπινα είναι δύσκολο. Ας μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή και μία μέρα να εργάζεται κάποιος το μήνα ή τη βδομάδα ή μία ώρα την ημέρα θεωρείται εργαζόμενος. Δεν καταγράφεται ως άνεργος στα στοιχεία του ΟΑΕΔ. Υπάρχουν και εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή οι οποίοι δεν πληρώνονται, δεν τους πληρώνουν οι εργοδότες. Βέβαια αυθαιρετούν οι εργοδότες, αλλά το κάνουν έχοντας και τη στήριξη του νόμου, διότι οι τελευταίοι νόμοι που ψηφίστηκαν ήταν καταστρατήγηση και κατάργηση εργατικών δικαιωμάτων. Πάμε τώρα σε μία από τις εκδηλώσεις των Ελευθεριών με πολιτική σημασία και με ενδιαφέρον τουλάχιστον θέμα συζήτησης. Να καλησπερίσουμε αμέσως τον κύριο Δημήτρη Καζάκη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του ΕΠΑΜ. Θα είναι εις εκ των ομιλητών, θα συμμετέχει βεβαίως και ο Δήμαρχος Αλεξανδρόπολης, ο κύριος Βαγγέλης Λαμπάκης, σε μια ανοιχτή συζήτηση που θα γίνει την Κυριακή που μας έρχεται 12 του μηνός, στις 8 η ώρα, με θέμα ΕΟΣ και χρυσορυχία. Καλησπέρα σας, κύριε Καζάκη, και χρόνια σας πολλά. Είναι μια συζήτηση την οποία θα παρακολουθήσουμε με ενδιαφέρον, αφορά τις επιπτώσεις κατά την άποψή σας και την άποψη του κυρίου Λαμπάκη, του Δημάρχου, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη γενικότερα. Ποια είναι η επιχειρηματολογία δική σας, αλήθεια, και ποιο είναι το κεντρικό νόημα όλων όσων θα υποστηρίξετε? Γιατί σε όζε. Για τη ΣΕΟΣ ειδικότερα. Και την πιθανότητα εφαρμογής, πιθανότητα θεσμοθέτησης αυτού της πρωτοβουλίας στην περιφέρειά μας, ειδικά, να μας πείτε έτσι. Ναι, η ειδική οικονομική ζώνη. Πρόκειται για τις ειδικές οικονομικές ζώνες και τη φιλοσοφία τους
για τον τρόπο που εφαρμόζονται σε διάφορες χώρες και φυσικά στο προκείμενο, δηλαδή στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Mm-hmm. Έτσι αλλιώς υπάρχει μια de facto ειδική οικονομική ζώνη στην Ελλάδα, την οποία δεν πρέπει να ξεχνάμε, είναι οι Σκουριές στη Χαλκιδική. Αυτή τη στιγμή το καθεστώς που έχει επιβληθεί εκ των πραγμάτων εκεί είναι ειδικής οικονομικής ζώνης. Το μόνο που λείπει είναι η εύρυθμη οικονομική λειτουργία της ζώνης, με την έννοια ότι λόγω των συγκρούσεων που υπάρχουν με τους κατοίκους ακόμη δεν έχουν ακολουθήσει την εργασιακή πολιτική που ακολουθούν στις ειδικές οικονομικές ζώνες. Δηλαδή, μετανάστες που επινοικιάζονται διαμέσου εταιριών εργασίας στην ειδική οικονομική ζώνη προκειμένου να δουλέψουν για μεροκάματα πείνας. Τώρα, εσείς έχετε καμία πληροφορία για αυτό? Με συγχωρείτε, Μοσταίνη, αυτό θα μπορούσε να το πέτυχε και τη Μανολάδα, ας πούμε, κύριε Καζάκη. Αυτό είναι κανόνας για όλες.